Είναι πραγματικά κατάδια, κυρίες και κύριοι, μια χώρα να μην αναγνωρίζει παιδιά που έχουν γεννηθεί στο έδαφος της. Στο σχολείο κάποτε μαθαίναμε ότι οι Έλληνες είναι όσοι συμμετέρχονται της ελληνικής παιδείας. Ακόμα και αυτό κάποιοι το ξέχασαν. Τέλος πάντων, μακάρι να διορθωθεί και η πρωτοβουλία είναι αξιέπαινη. Να δούμε τώρα στα εγγένεια, λαμπερά, πραγματικά εγγένεια της Olympic Air. Έγιναν χτες με όλη την επισημότητα που τους έπρεπε και με την ευχή κάθε Έλληνα ή Ολυμπιακή να βρίσκεται πάντα εκεί που τους αξίζει. Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας Ολυμπιακής. Περισσότεροι από 5.000 καλεσμένοι ήταν από κοντά τις νέες στολές και τα πληρώματα της Olympic Air, απόλαυσαν τάξη ονεστή με την ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη, τους χορευτές ακροβάτες του ήλιου, το Μάριο Φραγκούλη, αλλά και την Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο κυβερνήτη. Με 52 προορισμούς και συνεργασίες με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, η Olympic Air στοχεύει στην εξυπηρέτηση των επιβατών, στην ασφάλεια των πτήσεων και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Γιορτάζουμε το ότι η Ολυμπιακή μας, το κομμάτι αυτό της παράδοσής μας, των αναμνήσεων και των ονείρων μας, συνεχίζει να λειτουργεί και πάει την Ελλάδα ψηλά. Ο σχεδιασμός του δικτύου μας έχει γίνει έτσι ώστε πάντα να υπάρχουν τουλάχιστον 2 αεροπλάνα stand-by, ώστε να μεγιστοποιείται η ακρίβεια στους χρόνους αναχωρήσεων. Παρόντες στην εκδήλωση, άνθρωποι του πολιτικού κόσμου, του πνεύματος, αθλητές, συνδικαλιστές της παλιάς Ολυμπιακής, αλλά και επιχειρηματίες. Πετάει πλέον με νέα φτερά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία προς το καλό της ανάπτυξης της χώρας, του τουρισμού. Εάν η καινούργια Ολυμπιακή υπηρετήσει τις αρχές και τις αξίες της Ολυμπιακής που τέλειωσε η ζωή της πριν λίγες μέρες, εύχομαι κάθε επιτυχία. Εύχομαι αυτό το καινούργιο ξεκίνημα να την οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες. Είναι σίγουρο ότι με την καινούργια διοίκηση η Olympic Air θα έχει την πρώτη θέση στους εθέρες. Πιστεύουμε και θέλουμε να ευχηθούμε πραγματικά τα φτερά της Ολυμπιακής να είναι πάντα ψηλά, πάντα ασφαλή. Βρέθηκαν όλοι τους στην τεχνική βάση της Ολυμπιακής για να δώσουν τη δική τους ευχή στο νέο ξεκίνημα. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν. Να έχουμε καλά ταξίδια. Η Ολυμπιακή είναι πάρα πολύ σημαντική. Από μικρό παιδί είμαι στα αεροπλάνα και για μένα είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που γίνεται σήμερα. Να είναι καλό ταξίδι, να ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε πάντα ψηλά, πάντα δυνατά, πάντα με ασφάλεια. Τις δυνατότητες να αποκτήσει πάλι την έγκλη που είχε παλιά επί της εποχής Αριστοτέλειου. Να είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχείς. Οι Ολυμπιακές αερογραμμές θα εκτελούν με αεροσκάφη και πληρώματα της Olympic Air τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών μέχρι τέλος του χρόνου, καθώς προκηρύχθηκε εκ νέου διαγωνισμός για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Οι ανάδοχοι θα ανακηρυχθούν την 1η Μαρτίου με αποκλειστική εκμετάλλευση των 24 δρομολογίων για 2 χρόνια από 4 που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ για το μεσοδιάστημα θα γίνουν νέες διαβουλεύσεις.